Δεν ξεκινήσαμε, κύριε Ανδρέου, με καλά νέα, δυστυχώς, σήμερα την εκπομπή. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Θέλω, σας παρακαλώ, αφού σας καλημερίσω, να ξεκινήσουμε με τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου στο Παραλίμνη, αν γίνεται, και να πάμε μετά στην έρευνα για τον ΣΥΟΠ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καπιντού. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι αλήθεια ότι αργά ψες το απόγευμα, γύρω στις 8 παρατέταρτο, είχαμε μία σοβαρή τροχιά σύγκρουση στην περιοχή Παραλιμνίου, όπου φαίνεται κάπω οι τύχες που διερευνώνται, ενώ 36χρονο οδηγούσε το όχημα της σε συγκεκριμένο δρόμο στο Παραλίμνη. Συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 35χρονος. Από τη σύγκρουση να αναφέρουμε ότι ο μοτοσυκλετιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Διακομιστήκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παραλιμνίου αρχικά, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου δυστυχώς τις πρωινές ώρες απεβίωσε. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της νέας αυτής οδικής σύγκρουσης. Να αναφέρουμε ότι είναι η 24η για αυτή τη χρονιά. 24η, πλην των άλλων δύο θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων που είχαμε στην περιοχή των Βρετανικών βάσεων. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλος αριθμός, αν συγκρίνουμε και με τον. Έφερε κράνος ο 35χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Φορούσε το κράνος του. Από τις πρώτες εξετάσεις που έχουν γίνει, φαίνεται να φορούσε το κράνος του, όμως λόγω της σοβαρότητας της σύγκρουσης. Ναι, μα βλέπουμε, κύριε Ανδρέου, μοιράστηκε μοτοσυκλέτα στη μέση. Βλέπουμε τον ένα τροχό να είναι αλλού και μετά συγκρούστηκε και με δεύτερο όχημα η μοτοσυκλέτα. Όταν έφυγε. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ακόμα ένα όχημα το οποίο ακολουθούσε το όχημα της 36χρονης. Ήταν σφοδρότατη η σύγκρουση. Αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια, όπως έχω πει. Ναι, αν υπήρξε. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες να δούμε πώς έγινε. Δηλαδή, τι, πήγε να μπει σε κάποια πάροδο, τι ακριβώς έγινε. Από τα πρώτα δεδομένα και εξετάσεις που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρία Αγαπητού, φαίνεται ότι 36χρονη προσπαθούσε να στρίψει δεξιά ως προς την πορεία της με σκοπό να εισέλθει στον χώρο που διαμένει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα, η οποία ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Φυσικά όλα αυτά είναι πολύ αρχικά. Γίνονται αυτή τη στιγμή εξετάσεις και σήμερα ακόμα θα γίνουν εξετάσεις στη σκηνή, ακριβώς για να εξακριβωθούν τα αίτια αυτά. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ, πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά. Παρατηρούμε ότι οι μοτοσυκλετιστές κυρίως αποτελούν θύματα των τροχαίων συγκρούσεων. Να αναφέρουμε ότι η αστυνομία καθημερινά βρίσκεται στους δρόμους και προχωρεί με διάφορες εκστρατείες. Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει μια εκστρατεία όσον αφορά μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να παρατηρούμε σοβαρές τροχές σύγκρουσης και θανατηφόρες. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι θέμα του καθενός μας, του κάθε οδηγού, ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε τιμόνι. Ναι, όντως, έχετε να δίκιο. Τηρεί τον κώδικα της κυκλοφορίας. Ναι.